Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της Καύσης RDF το πρωί του Σαββάτου διοργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου, όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση, να διεκδικήσουμε τη ζωή και το περιβάλλον που πραγματικά μας αξίζει. Μετά τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ακολούθησε πορεία με τις συλλογικότητες του Βόλου. Παράλληλα, αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στη μνήμη του Βασίλη Μάγκου στην πεζοπορική διαδρομή Βασίλειος Μάγκος με κατάληξη στην Πλατεία στις Σταγιάτες. Το σημείο συνάντησης, όπως ενημερώνουν, θα είναι στις Αηδονοφολιές, στο τέρμα γραμμής αστικού νούμερο 4, όρια Αγίου Νουφρίου Ανακασιάς. Ενώ στις 12 προγραμματίστηκε συζήτηση για την Κυριακή με τη συνέλευση Σταγιάτες Ελεύθερα Νερά και το Γιάννη Μάγκο. Εν τω μεταξύ, στην προσαγωγή στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας 13 συνολικά ατόμων προχώρησαν την Παρασκευή στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αστυνομική της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Βόλου. Πρόκειται για 11 υγειονομικούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας που βρίσκονται σε αναστολή και ήρθαν στο Βόλο για να διαμαρτυρηθούν και επιπλέον δύο μέλη της κίνησης ενεργών πολιτών οι οποίοι ύψωσαν πανό της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Μαγνησίας που ανέγραφε «Ο Βόλος καίγεται SRF-RDF-LNG». Οι προσαγωγές έγιναν έξω από καφετέρια στην Οδό Γκλαβάνη, την οποία επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Συλλήψεις δεν έγιναν και οι 13 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εξακρίβωση των στοιχείων τους. Σε ανακοίνωσή τους, οι ενεργοί πολίτες μιλούν για έλλειψη δημοκρατίας και βία. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Μαγνησίας και της Λάρισας ο ξαφνικός χαμός του δημοφιλούς τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Γιάννη Γκόβαρη. Ο άτυχος άντρας είχε αφήσει το στίγμα του επί δεκαετίες στο δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι και συμμετείχε σε πολλά πανηγύρια. Καταγόταν από τον Αλμυρό, ενώ διέμενε στα Φάρσαλα. Αλλάζουμε θέμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Λιγότεροι θα εισαχθούν φέτος σε πανεπιστημιακά ιδρύματα με τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης να μην κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Οι Πανελλήνιες του 2022 πλησιάζουν και το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων που είναι μειωμένος κατά 9.021 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Είναι δικαίωμα όλων η εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της, δεδομένου ότι η κοινωνία μας έχει πολύ ψηλά τις σπουδές. Όποιο και αν είναι το οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, όνειρο του γονιού είναι να σπουδάσει το παιδί του, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι σπουδές είναι το εφαλτήριο για μια καλύτερη θέση στην κοινωνία, για μια καλύτερη θέση στη ζωή του παιδιού. Αυτό λοιπόν σημαίνει ανασφάλεια στα παιδιά, σημαίνει ανασφάλεια στους μαθητές και από την άλλη ένα μεγάλο κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό πρόβλημα. Τι θα γίνουν αυτές οι χιλιάδες των παιδιών που δεν θα εισαχθούν? Θα μπορούν να απορροφηθούν όλοι από τα δημόσια ΙΕΚ? Όχι. Έχουν όλοι οι γονείς την οικονομική δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια? Όχι. Είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν χωρά σε μια μικρή συνέντευξη. Να σημειωθώ ότι συνολικός αριθμός εισακτέων στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ΑΣΠΕ, καθώς και νότες εκκλησιαστικές ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανέρχεται σε 68.394, στους οποίους θα προσθεθούν και εισακτές στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, καθώς και για τις ακαδημίες προσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού αλλά και του λιμενικού σώματος. Στα του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, από Μάιο καλοκαίρι, κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί εύστοχα η ξαφνική αλλαγή του καιρού για το Σαββατοκύριακο, αφού σήμερα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στο Βόλο. Να αλλάξουμε θέμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υδροκαλλιεργητές του Τυρνάβου, καθώς εκτός από τον παγετό Μαρτίου έχουν να αντιμετωπίσουν και το ζήτημα της πτώσης των καρπών. Σοβαρά προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν για ακόμη μια φορά οι αγρότες του Τυρνάβου, καθώς η ξηρασία τους έφερε αντιμέτωπους με νέα προβλήματα που αφορούν στην παραγωγή αχλαδιού. Έχουμε έντονο φέτος το πρόβλημα της καρπόπτωσης στα αχλάδια, τα κρυστάλλια και στα βιομηχανικά που υπάρχουν εκεί στην περιοχή μας, καθώς το βλέπουμε να υπάρχει και στην περιοχή του Τυρνάβου. Είναι ένα πολύ έντονο πρόβλημα, το οποίο πηγαίνουν οι αγρότες στα χωράφια τους και βλέπουν καρπόπτωση, δεν βλέπουν καθόλου καρπούς πάνω στα δέντρα. Το πρόβλημα είναι πολύ έντονο. Από τις τοποθετήσεις του κυρίου Νάνου εντοπίζεται το πρόβλημα κυρίως στην ξηρασία, η οποία πραγματικά ήταν πολύ έντονη αυτό το χρονικό διάστημα και το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Από τη θέση μας καταλάβαμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους αγρότες της περιοχής μας. Είμαστε εδώ για να τους συμπαρασταθούμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει και μέσα από το χέρι μας να ενημερώσουμε το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για το έντονο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή μας, για να βοηθήσουμε και εμείς τους αγρότες σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάνε. Οι αγρότες ζητούν δίκες και άμεσα αποζημιώσεις.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε μια ακόμη διαδικτυακή απάτη. Θύμα έπεσε λοιπόν ένας 19χρονος άνδρας στη Σκόπελο. Όπως κατήγγειλε στην αστυνομία, ο νεαρός δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που προφασίστηκε το λογιστή και τον έπεισε να του δώσει τα στοιχεία της χρεωστικής του τραπεζικής κάρτας. Με συνέπεια, ο άγνωστος δράστης να αφαιρέσει από το λογαριασμό του το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ. Προανάκριση για την απάτη μετά την κατάθεση μήνυσης διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σκοπέλου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.